Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σύμφωνα με το 104 άρθρο του νομοσχεδίου, τα έσοδα από το ειδικό τέλος που πληρώνουν η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, ένα τέλος το οποίο ανέρχεται στο ύψος του 1,40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τα έσοδα λοιπόν αυτά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών των περιφερειακών ενωτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλόρινας. Αυτά λέει το νομοσχέδιο και αυτά βεβαίως συχνά χρησιμοποιεί και η κυβερνητική προπαγάνδα. Η πραγματικότητα βέβαια στις περιοχές αυτές είναι πάρα πολύ διαφορετική. Το μέλλον των μετεγκαταστάσεων των πληττόμενων χωριών είναι αβέβαιο και μια σειρά από έργα υποδομής, ίδρυυση, αποχέτευση, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Στους νέους οικισμούς της Ποντοκόμης, της Μαυροπηγής, του Κομάνου, ενώ αμφίβολη παραμένει ακόμα και η απαλωτρίωση του οικισμού της Ακρινής. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έρχεται σήμερα η ΔΕΗ ΑΕ και διεκδικεί να πάρει πίσω το 50% των αποζημιώσεων που είχε καταβάλει στους κατοίκους της Μαυροπηγής και το 10% των αποζημιώσεων που είχε καταβάλει στους κατοίκους της Ποντοκόμης. Τώρα, για τις διαρκώς εξαγγελόμενες αποκαταστάσεις των εδαφών των ορυχείων, αυτές οι αποκαταστάσεις συνεχίζουν να βρίσκονται ακόμα στον αέρα, δημιουργώντας και ένα πρόσθετο πρόβλημα για το περιβάλλον. Στο υπόλοιπο τώρα κομμάτι του ίδιου άρθρου, του 104ου άρθρου, ρυθμίζονται οργανωτικά θέματα για την προώθηση του λεγόμενου σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνητικών περιοχών κατά και μετά την απολιγνητοποίηση. Εδώ χρειάζεται να σταθούμε λιγάκι παραπάνω. Δεν πάνε να υπάρχουν σήμερα οι δυσκολίες της πανδημίας, της οποίας επικαλείται συχνά και η ίδια η κυβέρνηση. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, που είναι βεβαίως και σχεδιασμοί των μονοπωλιακών ομίλων στον κλάδο της ενέργειας, προχωράνε ακάθεκτοι, χωρίς να λογαριάζουν τις συνέπειες για το λαό και τους εργαζόμενους, καθώς βλέπετε τα κέρδη των μονοπωλίων πρέπει να διασφαλίζονται σε όλες τις συνθήκες. Θα έλεγε κανείς ότι για το λαό της Δυτικής Μακεδονίας δεν φτάνει η πανδημία του κορονοϊού για τον οποίο πληρώνει βαρύ φόρο. Απειλείται τώρα και από μια νέα εργασιακή και κοινωνική πανδημία, η οποία εξαπλώνεται γρήγορα από την κυβερνητική πολιτική και ακούει στο όνομα απολιγνητοποίηση. Αυτή η απολιγνητοποίηση αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες μέλη της, με στόχο βεβαίως όχι την προστασία του περιβάλλοντος, αυτό είναι το πρόσχημα, αλλά την επιτάχυνση των επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ από τους πράσινους μονοπωλιακούς ομίλους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προσχήματα βεβαίως, όπως είπαμε, ήδη έχουν βρεθεί. Στο όνομα της κλιματικής αλλαγής και της δίθεν προστασίας του περιβάλλοντος προχωράνε στο κλείσιμο όλων των λιγνητικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των ορυχείων το πολύ μέχρι το 2028. Ήδη έχουν κλείσει οι μονάδες 1 και 2 του ΑΕΣ Καρδιάς, ενώ κλείνουν σύντομα το ορυχείο Αμιντέου και ο ΑΕΣ Αμιντέου. Όμως, τα κυβερνητικά αθληναφήματα, όσο και τα κροκοδίλια δάκρυα των μεγάλων καπιταλιστικών κολοσσών για το περιβάλλον, δύσκολα μπορούν να κρύψουν την υποκρισία τους. Αφού την ίδια στιγμή που όλοι αυτοί καταργούνται το λιγνίτι, αμέσως μετά ξέρετε τι προτείνουν ως εναλλακτική πρόταση για τη Δυτική Μακεδονία. Την καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων. Τη μετατροπή δηλαδή της Δυτικής Μακεδονίας σε έναν απέραντο θάλαμο αερίων. Όσο για το λεγόμενο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα ένα νέο γύρο παχυλών επιδοτήσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους για την εξασφάλιση νέων πεδίων κερδοφορίας τους. Βλέπετε, δεν μεταβαίνουν όλοι, κύριε Υπουργέ, στο ίδιο μέρος. Οι μεν επιχειρηματικοί όμιλοι μεταβαίνουν από το ένα επίπεδο κερδοφορίας σε ένα άλλο μεγαλύτερο και μάλιστα με την εγγύηση και του κράτους, ενώ οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής και της χώρας μεταβαίνουν στο επίπεδο της μεγαλύτερης ενεργειακής φτώχειας, της ανέχειας
και της εργασιακής ζούγκλας. Θα έλεγε κανείς, και θα έχει και δίκιο να το λέει, ότι αυτή η περιβόητη απολιγνητοποίηση δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά τη μετεξέλιξη, την επικαιροποίηση της στρατηγικής της απελευθέρωσης. Και όπως όλοι, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, την προχώρησαν αυτήν την απελευθέρωση της ενέργειας από τα δεσμά του κράτους, όπως λέγανε, πότε με τη μετοχοποίηση και την τριχοτόμηση της ΔΕΗ, πότε με το στρατηγικό επενδυτή, πότε με τη μικρή ΔΕΗ, πότε βγάζοντας το σφυρί για πώληση λιγνητικές μονάδες, πότε στείνοντας ενεργειακές κοινότητες, έτσι και τώρα, όπως συμπλέανε στην απελευθέρωση, συμπλέουν τώρα και στην απολιγνητοποίηση, που οδήγησε όλο αυτό το serial, όλο αυτό το έργο της απελευθέρωσης, στην αύξηση της τιμής του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά, στην απώλεια χιλιάδων θέσεων μόνιμης και σταθερής δουλειάς, στο χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου, για να πούμε τα κυριότερα δηλαδή. Το ίδιο ακριβώς και χειρότερα θα γίνει και με την απολιγνητοποίηση. Το μάρμαρο θα το πληρώσουν και πάλι ο λαός και η περιοχή, συνολικά τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας, μόνο και μόνο για να βγουν κερδισμένοι ορισμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τώρα, για όλα αυτά τα χαριτωμένα που ακούγονται συνέχεια για το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τα λοιπά, είναι χιλιοακουσμένα και βεβαίως στοχεύουν, όπως πάντα, να εγκλωβίσουν το εργατικό, το λαϊκό κίνημα στο «σφάξε με αγάμ να γιάσω», επιδιώκοντας να εκτονώσουν τις αντιδράσεις, τις δίκαιες αντιδράσεις του λαού, να τον καθυλώσουν και γιατί όχι, αν τα καταφέρουν, να τον κάνουν και συνένοχο. Ήδη τις πρώτες συνέπειες της απολιγνητοποίησης ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας τις έζησε αυτόν τον χειμώνα που μόλις τέλειωσε, όταν είδε αρκετές λιγνητικές μονάδες να βγαίνουν για διάφορους λόγους εκτός συστήματος, είτε επάρκειας, είτε συντήρησης, είτε γιατί αποσύρονται οριστικά. Έτσι, με διαθέσιμες μικρές μόνο ποσότητες θερμικού φορτίου, αρκετές οικογένειες έζησαν ορισμένα στιγμιότυπα από το κρύο μέλλον της μεταλιγνητικής εποχής. Κάποιοι βεβαίως ήδη έχουν πάρει τα μέτρα τους, όπως ο Δήμος Αμιντέου, που έχει ήδη αυξήσει τα τιμολόγια τηλεθέρμανσης κατά 30% παρακαλώ, αλλά και σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα στρώνουν το έδαφος για μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια, καθώς για την επάρκεια του συστήματος τηλεθέρμανσης θα χρειαστώ λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Για την επάρκεια λοιπόν αυτού του συστήματος τηλεθέρμανσης απαιτείται η καύση χιλιάδων τόνων πετρελαίου, που τελικά αργά ή γρήγορα το κόστος θα το μεταβιβάσουν στους καταναλωτές. Να τι σημαίνει λοιπόν απολιγνητοποίηση, εξάπλωση ενεργειακής φτώχειας, αυξήσεις στα τιμολόγια τηλεθέρμανσης, χαμένες θέσεις εργασίας, χτύπημα των εργασιακών σχέσεων μέσα από τις λεγόμενες ειδικές οικονομικές ζώνες για δουλειά όπως κάποτε στη γαλέρα, καταστροφή του περιβάλλοντος μέσα από την καύση των απορριμμάτων, μεγάλες, πολύ μεγάλες ανατιμήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Τα όποια αντισταθμιστικά είναι απλώς το τυράκι στη φάκα. Η απολιγνητοποίηση και πάλι θα βρει χαμένο το λαό και κερδισμένους τους μεγάλους ομίλους της ενέργειας. Διέξοδος, αν υπάρχει, ασφαλώς. Η πρόταση του ΚΚΕ που κατοχυρώνει το ενεργειακό προϊόν ως κοινωνικό αγαθό, αντί για πανάκριβο εμπόρευμα που είναι τώρα, αξιοποιώντας και όλες, μα όλες χωρίς εξαίρεση, τις εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως και κάθε τεχνολογική εξέλιξη για την προστασία του περιβάλλοντος. Βλέπετε, μόλις φύγει από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδος που με τόσο πάθος υπερασπίστηκε πριν από λίγο ο Υφυπουργός, μόλις φύγει λοιπόν από τη μέση αυτό το καπιταλιστικό κέρδος, όλα γίνονται πιο εύκολα για τη λαϊκή πλειοψηφία. Ευχαριστώ.